Και θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό, Ιωάννη, πριν πούμε για το παιχνίδι ή για οτιδήποτε άλλο, ότι είναι μια σεζόν φέτος που το ελληνικό μπάσκετ πάει πολύ ψηλά. Ανεξάρτητα τι θα κάνετε εσείς και ο Ολυμπιακός στο Final Four, μιλάμε για δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Ο Προμηθέας πήγε ψηλά, το Περιστέρι ακόμη πιο ψηλά, ο Άρης το ίδιο. Επανέρχεται το ελληνικό μπάσκετ. Ναι, σίγουρα επανέρχεται. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για εμάς καταρχάς και εννοείται και για όλες τις ελληνικές ομάδες, τον Ολυμπιακό, το Περιστέρι και όσες ομάδες παίζουν στην Ευρώπη. Είναι μεγάλο πράγμα για τη χώρα μας γενικότερα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και για όλους τους φιλάθλους, ανεξαρτήτως ποια ομάδα υποστηρίζεις, οι ομάδες να διαπρέπουν στην Ευρώπη και να κάνουν επιτυχίες. Και δίνει άλλωστε και άλλη έγκλη, νομίζω, και στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι. Σίγουρα. Είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό το ελληνικό πρωτάθλημα, το βλέπουμε. Σε όλα τα παιχνίδια δεν μπορείς να σε χαλαρώσει. Όπως σήμερα. Ναι. Που πήγατε να χαλαρώσετε κάποια στιγμή. Ναι, σίγουρα. Ο Προμηθέας είναι μια πολύ καλή ομάδα, πολύ μαχητική, το έχει αποδείξει. Και όπως είπες και εσύ, εντάξει, σίγουρα είναι δύσκολο το πρόγραμμα, είναι βεβαρημένο και προερχόμαστε και από μια σειρά play-off πολύ δύσκολη.